Για τόσο καιρό, εδώ και τόσο καιρό και δεν έχετε επίθεση με αυγά και σκουπίδια. Αυτό πρέπει να είναι κάποιο. Να έχει μονή μαζί σου. Ή να θέλει να περάσει κάποιο άλλο μήνυμα. Ότι δεν μαγειρεύει καλά, δεν μου πέτυχε το γαλακτοπούρεκο. Παρκάρει, ας πούμε, πάρε ένα αυγό. Ή παρκάρει στη θέση πάρκινγκ κάποιου άλλου. Δεν εξηγείται αλλιώ. Γιατί άμα σου παρκάρουν στη θέση σου, τώρα πραγματικά σε πιάνε ένα πληγέ. Γιατί μου είχε έρθει πολλέ φορέ όχι με παρκάρισμα, με κάποιου ανεγκέφαλου παρκάρουν στου καροτσόδρομου που είναι για τα καρότσια. Και εγώ πριν γίνω μανούλα δεν το σκεφτόμουν και πολύ θα ήθελα να είχα ένα βουλάκι στην Ελλάδα. Και να ανοίγω τα παραδράκια και να κάνω πιπ! Ο Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε τι έχει βγάλει για αυτού του παρκάρου. Παράνομα, αυτά τα αυτοκόλλητα. Ναι, είμαι γάιδαρο. Που τα κολλά εκεί πάνω στο αυτοκίνητο και του λε είμαι γάιδαρο. Και στην Αθήνα υπάρχουν διάφορα κινήματα πεζό μου, τα έχει και λέει είμαι γάιδαρο, το ξέρω και παρκάρω που θέλω. Και το κολλά στο παρμπρίζ. Πώ λοιπόν κάνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν εξηγείται τώρα 3 χρόνια, 5, πώ εξηγείται. Και λέει δεν παίρνω αυτοκίνητο για να μην με βρει. Γιατί δεν πάει στην αστυνομία. Και αν είναι μια πολύ ωραία κοπέλα. Δεν είναι, ας βάλει μια κάμερα. Και αν είναι μια πολύ ωραία κοπέλα που απλά θέλει ο Άκης να τη κάνει ένα πρωινό, απλά δεν βρίσκει τον τρόπο να του το πει. Κοιτάξτε τα αυγά, τα σκουπίδια που κολλάνε στην ιστορία. Και σκουπίδια σου. Είπε. Ναι. Ότι από σένα τρώτε τα πάντα. Ότι ρε παιδί μου, από σένα μπορώ να πάω μέχρι και. Αύριο μπορεί να βρει αυγά, μπέικον, κασέρι. Σκέψω όμως, ρε παιδί μου, να είσαι καλωδημένος, αρωματισμένος, να θες να βγεις το βράδυ και να πηγαίνεις και να έχεις σκουπίδια το αυτοκίνητο σου και να πρέπει να κάνεις και μια καθαριότητα.